Κάποιος μου είπε για ένα μαγαζί με το μεγαλύτερο σάντουιτς σε όλη την Ελλάδα που υπάρχει κοντά στην περιοχή μου. Οπότε πάω να παραγγείλω ένα. Έχω πάρει και μέτρο μαζί μου. Θα το μετρήσουμε να δούμε πόσο είναι και τι γεύση έχει. Ναι, είναι αλήθεια. Θα το κάνω. Εν τω μεταξύ, καθώς πηγαίνω, να σας πω ότι πάλι άργησα να ξεκινήσω το βίντεο και ήδη πάει να ανοιχτώσει. Κάτσε να δω τι ώρα είναι. Είναι 4 και 5. 5 η ώρα αρχίζει. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω πάντα και αργό. Αλλά είναι δύσκολο το καθημερινό βίντεο. Θα σας κάνω και ένα βίντεο επί του θέματος αυτού. Δηλαδή, πώς είναι να κάνεις κάθε μέρα βίντεο. Όχι πως δεν το απολαμβάνω, ίσα ίσα. Και σήμερα άργησα να ξυπνήσω. Δεν έχω φάει τίποτα, έχω πιει έναν διπλό ελληνικό καφέ και έχω κάνει μία ώρα τρέξιμο γύρω στα 7 χιλιόμετρα. Δεν έχω φάει τίποτα, ούτε μήλο. Θα δούμε αν θα μπορέσω να το φάω ολόκληρο ή αν θα μείνει τίποτα. Άμα μπορέσω και το φάω ολόκληρο, σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο, ρε φίλε. Χαίρετε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το μεγάλο το σάντουιτς. Ωραία. Θα ήθελα ένα τέτοιο από όλα κοτόπουλο. Πακέτο. Μπορώ να πληρώσω με κάρτα. Δεν θα το πάω μέσα. Ο χώρος είναι πολύ μικρός. Είναι τύπου καντίνα, το παίρνεις, φεύγεις. Κάτι έσπασε πάνω μου. Okay. Αυτό εδώ είναι. Okay. Καλό φαίνεται. Πάμε να βρούμε ένα σποτ να το τσακίσουμε πριν μας πάρει η νύχτα. Ανέπαθα περνάει. Είναι και ένα αναψυκτικό τριποδάκι. Θα ξεκινήσουμε με περίεργα πράγματα, με το μέτρο. Σου δίνουν αυτή τη σακούλα του τύπου, μπορείς να το κρατάς έτσι. Μ' αρέσει αυτό, είναι στα πολύ θετικά. Κάτσε να το ηχογράφω, γιατί καμιά φορά κάνω βίντεο και δεν γράφω τον ήχο και μετά κλαίω. Άρα αυτό εδώ είναι όλο το σάντουιτς. Δεν θα λέγω ότι είναι και τόσο τεράστιο. Λοιπόν, αυτό διαφημίζεται ως ένα σάντουιτς το οποίο είναι μισό μέτρο και είναι 47 εκατοστά. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Τα 3 εκατοστά μετράνε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε από γεύση τι φτουράει. Το ψωμί είναι, το έχουν μουλιάσει με κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι ψημένο, δηλαδή δεν έχει μπει σε ψησταριά. Τώρα οι άνθρωποι περνάνε, κοιτάνε έναν βλαμμένο, ο οποίος τρώει και μιλάει σε μια κάμερα. Η ποιότητα με άρεσε το 20, θα έλεγα ότι είναι γύρω στο 12. Γενικότερα όχι τίποτα τρελό, αλλά είναι fast food, ρε φίλε, δηλαδή μην περιμένεις να φας γκουρμέ σε ένα fast food άδικο. Βέβαια, εγώ που πέρασα την νεότητά μου στους δρόμους, έχω πάει από πάμπολες, καντίνες και σουβλατζίδικα και σου λέω ότι υπάρχουν πολύ καλύτερα από αυτό και πολύ χειρότερα φυσικά. Δεν ξέρω, κανονικά θα έπρεπε να μην μπορείς να το φας όλο. Αυτό θα ήταν ωραίο marketing. Φίλε, είναι τόσο μεγάλο που ακόμα και αν πεινάς και δεν έχεις φάει τίποτα όλη τη μέρα, δεν θα καταφέρεις να το φας. Λοιπόν, γατάκια, έχω σκάσει. Νομίζω πως σημαντικό ρόλο έπαιξε και το ανθρακούχο που πίνω, το οποίο σε φουσκώνει. Λες δεν μπορώ, θα σκάσω. Ρεύεσαι λίγο και λες, μπορώ να φάω κι άλλο. Εγώ αφήνω τόσο. Αυτό εδώ είναι. Η ερώτηση είναι, Πέτρο, θα ξανάτρωγες? Νομίζω ναι. Θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι μεγάλα σουβλάκια που υπάρχουν, αλλά είναι όλα από ό,τι διαβάζω στο ίντερνετ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα δεν έχουμε. Αν ξέρει κάποιος κάποιο μαγαζί το οποίο έχει κάτι παράξενο σε μέγεθος, σε γεύση, σε οτιδήποτε. Κάτσε να φύγει η φόρμουλα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια για να το τσεκάρω, μήπως το κάνω επεισόδιο κάποια στιγμή. Bye bye.